Να ξεκινήσουμε με σένα, Γιάννη Ρίγο, για να δούμε τα νεότερα για την υγεία των τριών παιδιών. Σε εξαιρετικά κρίσιμη αλλά σταθερή είναι η κατάσταση και νοσηλεύεται εδώ ο 33χρονος άνδρας, ο ένας εκ των τριών, ο οποίος δέχτηκαν χθες το πρωί τα πυρά από τους άγνωστους άνδρες στο Γκάζι. Ο 33χρονος υποβλήθησε χειρουργική επέμβαση με το που έφτασε στο νοσοκομείο και έκτοτε παραμένει διασωληνωμένος στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Να πούμε ότι με τους θεράποντες ιατρούς να κρίνουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή αλλά κρίσιμη. Τώρα, ο 29χρονος αδερφός του σοβαρά τραυματία και ο 28χρονος φίλος τους που δέχτηκαν επίσης τα πυρά από τους άγνωστους δράστες παραμένουν και αυτοί στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Φαίνεται ότι έχουν διαφύγει τον κίνδυνο. Ενώ να σου πω ότι σήμερα και οι δύο ήταν σε θέση να δώσουν κατάθεση στους αστυνομικούς, αναφέροντας και επιβεβαιώνοντας όλους ότι ο λόγος της επίθεσης αυτής της αιματηρής ήταν πραγματικά ανούσια, καθώς τους επιτέθηκαν χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Κρατούμε λοιπόν ότι ο ένας από τους τρεις, ο μεγαλύτερος 33 ετών, το ένα από τα δύο αδέρφια είναι βαρύτερα διασωληνωμένος. Οι άλλοι δύο σίγουρα έχουν διαφύγει τον κίνδυνο και ήδη κατέθεσαν. Να σε ευχαριστήσουμε.